Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Είναι η εκπομπή Γκολ και Θέαμα και σήμερα μαζί σας με καλεσμένο μας για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Αδάκτυλο για να σχολιάσει, να αναλύσει τα γεγονότα που αφορούν τον αθλητισμό της περιοχής μας. Να ευχαριστήσω τον Θανάση Φυλακτό και για τη σημερινή του πρόσκληση. Φίλες και φίλοι, καλοκαίρι πλέον, ήδη ζούμε έναν καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στον πολύ φιλόξενο χώρο του Καφέ Ναβαρίνο, όπου θα παρουσιάζουμε τις εκπομπές όλο το καλοκαίρι μέσα από την εκπομπή Γκολ και Θέαμα. Το Γκολ και Θέαμα, η μακροβιότερη εκπομπή του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να μην το αναφέρω συνέχεια όποτε βρισκόμαστε στον αέρα. Ξέρετε ότι το χειμώνα σας κρατάμε συντροφιά τις κρύες νύχτες του χειμώνα με όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Δράμας και όχι μόνο, με ό,τι αθλητική δραστηριότητα υπάρχει πλέον όμως. Και το καλοκαίρι, χάρη στη στήριξη τη δική σας, των χορηγών μας, όλων αυτών που στηρίζουν την εκπομπή Γκολ και Θέαμα, θα είμαστε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όλους τους μήνες κοντά σας, κάθε εβδομάδα, για να παρουσιάζουμε το στίγμα της τοπικής αθλητικής δραστηριότητας και όχι μόνο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία μέσα από κάποιες συνεντεύξεις, μέσα από γεγονότα, από παρουσιάσεις, να φέρνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε τον τοπικό αθλητισμό στους δέκτες σας. Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, αυτή είναι η καινούργια ώρα εκπομπής εδώ από το Καφέ Ναβαρίνο. Θα γράφουμε τις εκπομπές και θα έχετε την ευκαιρία να μας παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε για τα τοπικά αθλητικά δρόμενα. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δίπλα μου έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Μέσα και στις επόμενες εκπομπές έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αφιερώματα γενικότερα και στην πορεία της δόξας στη Super League 2, στον Παδραμαϊκό και στους αμπελόκηπους που έπαιξαν στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, στο handball της Δράμας 86 και τις Προσοτσάνες που παίξανε. Θα ξεκινήσουμε με αυτές τις ομάδες δηλαδή και στη συνέχεια θα δούμε και την επικαιρότητα με τις υπόλοιπες ομάδες που προετοιμάζονται. Όλοι ελπίζουμε χωρίς να υπάρξει τρίτο κύμα κορονοϊού και να μπορούμε από το Σεπτέμβριο πλέον να είμαστε στα γήπεδα και να καλύπτουμε κανονικά χωρίς αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Αντώνης Καζλοβασίλης, ένα όνομα, μία ιστορία. Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, γεννημένος στις 13 Γενάρη του 1958, πολύ μεγάλη καριέρα. Εμείς το μάθαμε στη δόξα, αλλά έχω μπροστά μου ένα βιογραφικό που πραγματικά θα το ζήλευε οποιοδήποτε. Θυμίζω ότι η τωρινή του ιδιότητα ήταν τεχνικός διευθυντής στον Καραϊσκάκη Άρτας, έναν από τους βασικούς αντιπάλους της δόξα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για λίγο και για αυτή την πορεία σε αυτό το πρωτάθλημα που παίχτηκε εν μέσω κορονοϊού όλη αυτή την περίοδο. Αλλά από πού να ξεκινήσει σαν πρώην ποδοσφαιριστής, από τον Παδραμαϊκό, τη δόξα, τον Ολυμπιακό, το Λεβαδιακό, τη Δόξα Βίρονος, για όσους θυμούνται οι παλιότεροι όταν έπαιζε στην Α εθνική κατηγορία. Σαν προπονητής στη συνέχεια, τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός και σκάουτερ. Και λέω προπονητής γιατί είναι από τους λίγους που ήταν σε πολλές ομάδες και το ξέρω αυτό. Τεχνικός διευθυντής είχε πτυχίο προπονητή για να μπορεί να προπονεί τις ομάδες και οι προπονητές που είχε στις ομάδες UEFA-Α δεν είχαν καν πτυχίο προπονητή και αναγκαζόντουσαν και χρησιμοποιούσαν το πτυχίο του Αντώνη για να μπορούν να κοουτσάρουν τις ομάδες. Τα βλέπουμε αυτά στην Ελλάδα πολύ συχνά και ο Αντώνης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με UEFA-Α πτυχίο. Να πω για Β' Γ' εθνική κατηγορία. Προπονητής στον Ολυμπιακό, στη Δόξα, στον Ακράτητο, στον Ηρακλή και σε Β' και Γ' εθνική. Βίζα, Χαρναϊκό, Νέστο Χρυσούπολης που είναι και η γενέτειρά του, Κερατέα, Μαρκόπουλο, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, πολύ Αθήνα βλέπω σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ έκανε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα νέων και παιδών και στην ΠΑΕ Καραϊσκάκη στην οποία βρίσκεται τώρα. Αντώνη, δεν θα πω περισσότερα, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Τα ξέρουν οι περισσότεροι, ιδίως οι Δραμηνοί, γιατί μπορεί να λέμε ότι είσαι από τη Χρυσούπολη, αλλά εγώ νιώθω και το νιώθουν όλοι οι Δραμηνοί ότι ο Αντώνης ο Καζλοβασίλης είναι Δραμηνός, γιατί τα πολύ δυνατά του χρόνια ποδοσφαιρικά τα πέρασε μέσα από την δόξα, μέσα από τη Δράμα. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας και είσαι εδώ σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση μου κάνατε και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και για αυτά που έχω ζήσει τόσα χρόνια, αλλά και για το μέλλον που εσύ, για το παρόν μάλλον, που φτιάχνουν κάποιες δράσεις τώρα, κοινωνικές δράσεις. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου να εκφράσω για τον Σταύρο του Δαϊλάκη. Αυτή ήταν η επόμενη με ρωτήση μου και πριν πει οτιδήποτε να πω ότι αυτή την εκπομπή και εγώ προσωπικά την αφιερώνω στο Σταύρο του Δαϊλάκη. Γι' αυτό υπάρχει ένας καλεσμένος ο οποίος είχε άριστες σχέσεις με τον Σταύρο του Δαϊλάκη. Νομίζω πολλά χρόνια είχατε άριστες σχέσεις και έχετε συνεργαστεί. Και εγώ προσωπικά ο Σταύρος ήταν από τους ανθρώπους που και στο ξεκίνημά μου στην αθλητική δημοσιογραφία με βοήθησε πάρα πολύ και όταν ήταν και στη δόξα σαν πρόεδρος και τη στήριξη που είχαμε πραγματικά τον ένιωθα σαν δικό μου άνθρωπο και του αφιερώνω, θα το έλεγα μετά τον πρόλογο. Γιατί ξέρω ότι ο Αντώνης θα αναφερθεί στο Σταύρο Δαϊλάκη, σε αυτό το γεγονός, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θα το θυμόμαστε όλοι γιατί πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους παράγοντας ποδοσφαίρου, βουλευτής, δήμαρχος, περιφερειακός σύμβουλος, τα πάντα που νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Αντώνη. Να πω και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος αγωνιστής πραγματικά και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ τον έχω ζήσει και από κοντά.
και είχατε κάποια συνεργασία, σε... καλά και... είχατε κάποια συνεργασία, έτυχε σε, σε δόξα ή σε... Όχι, αλλά ήταν κοντά στην, στην ομάδα και είχαμε επαφές, μιλούσαμε. Μάλιστα. Να το θυμόμαστε όλοι τον Σταύρο. Γερός, αιωνία τη μνήμη. Γερός, δυνατός. Πάμε, γιατί δυνατοί να είναι οι άνθρωποι που είναι από πίσω και το στηρίζουν, ο γιος του και όλοι οι κοντινοί του άνθρωποι. Γιατί πραγματικά ο Σταύρος θα μας λείψει πάρα πολύ από το χώρο. Συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένειά του. Αντώνη, πάμε λίγο στα φρέσκα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Καραϊσκάκη, γιατί εκεί ήταν το τελευταίο σου βήμα. Εκεί σε είδαμε φέτος σαν τεχνικό διευθυντή και την περασμένη χρονιά. Νομίζω μια δύσκολη χρονιά για όλους. Μια χρονιά με κορονοϊό, με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς φιλάθλους στο γήπεδο. Γενικά μια περίεργη κατάσταση. Δεν τα καταφέρατε. Υποβιβάστηκε και η ομάδα, αν και νομίζω ότι αδικήσατε τον εαυτό σας. Γιατί ήταν από τις ομάδες ο Καραϊσκάκης που εμένα προσωπικά. Όσες φορές τον είδαμε τη δόξα μου άρεσε πάρα πολύ και τηλεοπτικά σε κάποια άλλα παιχνίδια. Θεωρώ δηλαδή ότι υπήρχαν άλλες ομάδες οι οποίες ήταν χειρότερες από τον Καραϊσκάκη και θα μπορούσαν να σώσουν την κατηγορία. Θέλω ένα σχόλιο για την πρώην ομάδα σου. Το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος. Γιατί στην ομάδα μου βασικά φέτος δεν γίνανε τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Γιατί τα παιδιά που ήρθαν ήταν αδύναμα, κυρίως στην αρχή. Εντάξει, υπήρχαν και πολλά προβλήματα όπως είπατε και εσείς με τον κορονοϊό, με τις αναβολές. Ήταν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, μετά πήγε το Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο, μετά κάθε μήνα. Και αυτό έχει φέρει μια κούραση και μια ταλαιπωρία. Δηλαδή, γίνανε περίπου τρεις φορές ξανά την αρχή προετοιμασία για να προετοιμαστούν οι ομάδες για να μπουν στο πρωτάθλημα μέχρι τις 14-15 Ιουνίου, που ήταν η πρώτη μέρα έναρξη που έγινε. Στην ομάδα δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω, έτσι να το πω λίγο λαϊκά. Το ρόστερ, ας πούμε, αυτό δεν ήταν ακριβώς όπως θα έπρεπε να έχει μια ομάδα σε αυτήν την κατηγορία. Κάποια στιγμή εγώ ρωτήθηκα και μου είπαν κάποια πράγματα, μου ρωτήσαν τι βλέπεις στην ομάδα, Γενική Αρχηγία, πες μας και εσύ τι βλέπεις. Και λέω τώρα, μην θυμηθήκατε εμένα να μιλήσω. Δηλαδή πέρασε ο καιρός, κάνατε τις μεταγραφές και τώρα με ρωτάτε. Α, δεν είσαι στο προγραμματισμό των μεταγραφών, δηλαδή. Μεταγραφών, όχι, δεν θέλω, γι' αυτό λέω δεν θέλω να βγάλω την ομάδα μου. Απλά ήμουν στην ομάδα, ανήκα στην ομάδα και μου είπαν εσύ είσαι Γενικός Αρχηγός, εσύ θα κάνεις αυτά, θα κάνεις τα πράγματα αυτά που πρέπει να κάνεις. Και τη μεταγραφή θα τις φέρουμε εδώ, γιατί συγκεκριμένα πρότεινε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει περάσει και από τη δόξα. Θα το πω τον Άγγελο του Βέρτους, γιατί τον έχω και σε εκτίμηση μεγάλη και είναι και καλός παίκτης. Και μου λένε μην ανακατεύεσαι εσύ με τους παίκτες, το λέω έτσι ομά. Και από εκεί και μετά δεν ασχολήθηκα πλέον. Και μετά όμως πέρναν λίγος καιρός, πέρασαν λίγο τόσα παιχνίδια, παίξαν κάτι φιλικά, πώς βλέπεις την ομάδα. Ενώ εκεί μην ασχολείσαι, μετά σε ρωτούσα να πεις. Αφού δεν θέλετε την άποψη δικιά μου, γιατί τώρα με καλέσετε, με ρωτάτε. Θα το πω, αλλά είναι λίγο ματερό έτσι, δύσκολο. Όχι, εντάξει, μιλάμε ελεύθερα. Δεν... Λέω με αυτά τα γατάκια που πήρατε, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω μάθει. Είναι ποδοσφαιρικός όρος τα γατάκια πλέον, ναι. Μιλάω πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας και έχω αρκετούς φίλους που είχα τύχει να συνεργαστώ με τα παιδιά τους και τους είπα ότι ξέρεις, δεν μπορεί να παίξει, δεν φτάνει να παίξει πιο ψηλό επίπεδο, είναι μέχρι εκεί. Όταν δεν γίνεσαι αρεστός σε κάποιους ανθρώπους, μετά σε βλέπουν μισό μάτι. Εγώ έτσι έχω μάθει, όπως μου έλεγε κάποιος. Ότι σπάω αυγά και κάνω μελέτα. Λοιπόν, αντέσπαθα να ξεφύγουμε λίγο. Και του είπαμε αυτά τα γατάκια που πήρατε, πού πάμε. Δεν πάει η ομάδα, δεν το βλέπετε, εσείς δεν βλέπετε. Δηλαδή μου λέει τι πρέπει να γίνει. Λέω πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Δηλαδή, πάλι σου δηλαδή. Λέω πρέπει να πάρετε κάποιους παίκτες επαγγελματίες που έχουν και δηλαδή, σε ηλικία ούτε μεγάλους, αλλά σε μια ηλικία που είναι έμπειροι, που έχουν περάσει από κατηγορίες. Δηλαδή, τι θέσεις. Μα τους λέω θέλετε στρέπερ, θέλουμε αμυντικό χαφ, θέλουμε center four, θέλουμε δύο γουίγκες στα πλάγια, θέλουμε μπακ αριστερό, δεξιά είχαμε εντάξει, θέλουμε ένα τραυματοφύλακα, τόσους πολλούς παίκτες. Μα τους λέω άμα δεν πάρει αυτούς τους παίκτες. Τώρα, προέβλεπες δηλαδή ουσιαστικά ότι δύσκολα θα σωθεί, ναι, η ομάδα. Και τους λέω με αυτά τα κατάκια που σπάτε η ομάδα θα πέσει, έτσι ακριβώς. Και τώρα στο τέλος ξέρεις τι μου λέγανε. Αλλά λέει πού το ήξερες. Τι πού το ήξερα, δηλαδή δεν βλέπω τόσο, είμαι 50 χρόνια στα γήπεδα. Μπορείς να κρίνεις και τα ρόστερ, να δεις και τις ομάδες. Στα γήπεδα είμαι. Γενικά με όλα αυτά τα δεδομένα, πώς το είδες το πρωτάθλημα. Είχε υψηλό επίπεδο, είχε δίκαιο ο Ιωνικός, πιστεύεις καταρχήν ήταν η ομάδα που ανέβηκε και άλλαξε κατηγορία. Θα σας τα πω ειλικρινέστα όπως τα έχω δει. Το καλύτερο ρόστερ σαν ομάδα ήταν ο Ιωνικός. Σαν ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν ο Λεβαδιακός. Σαν ομάδα, δηλαδή που όχι, απλή, η Ξάνθη. Η Ξάνθη ήταν μια ομάδα. Μεσαία, θα έλεγα, τάξη, μεσαίας τάξης. Ναι, μεν είχε κάποια ονόματα, αλλά δεν είχε ομάδα. Ναι. Καταλαβαίνετε, δεν είχε ομάδα, ας πούμε, που μπορούσε να χτυπήσει την αντιγυτική στην άνοδο στην Αλφαθνική. Ο Εργοτέλης που έφτασε μέχρι τελευταία στιγμή να παλεύει με απίστευτα διπλά στο τέλος. Ο Εργοτέλης έκανε πολύ άσχημα αποτελέσματα μέσα στην έδρα του.
ένα διάστημα 4-5 σε σειρά δηλαδή. Τον είχαμε κερδίσει και εμείς μέσα. Ναι, 0-1. Και είχε κάνει 3 ήττες μέσα στην έδρα του. Και από εκεί τον είχε πάρει κάτι φορά. Αλλά αρχές όταν παίξαμε τον Εργοτέλη, μου έδειχνε ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Και το, πραγματικά, ας πούμε, τον πίστευα, ας πούμε, σαν ομάδα. Αλλά μετά στη συνέχεια δεν έδειξε μες στο γήπεδο αυτό που μπορούσε να προσφέρει σαν ομάδα. Θεωρείς δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο πονεμήθηκε δικαιοσύνη με τον Ιωνικό που πήρε την πρώτη θέση στο τέλος? Νομίζω ναι. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο Ιωνικός, και απορώ γιατί στο τέλος είχε κάνει κάτι, χάσαν 8 βαθμούς, ενώ ήταν 8 βαθμούς διαφορά. Ναι, πήγαν να αυτοκτονήσουν μόνοι τους. Ναι, πήγαν να αυτοκτονήσουν μόνοι τους. Και τελικά το μαζέψαν το θέμα και σώθηκε η ομάδα. Εντάξει, δίκαια ο Ιωνικός ήταν εκεί. Μάλιστα. Αντώνη, ξέρεις ότι μας βλέπουν σε όλη την περιφέρεια, αλλά οι περισσότεροι που μας βλέπουν τώρα και μόλις βλέπουν τον Αντώνη Καζδοβασίλη αλλάζοντας και κάνοντας ζάπη στο κανάλι, θα μείνουν για να ακούσουν τις απόψεις για τη δόξα. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τη δόξα. Ήρθες αντιμέτωπος της φέτος 3 φορές, νομίζω. 2 στην κανονική περίοδο και 1 φορά στα play-off. Ναι. Την είδες την ομάδα 3 φορές. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι και στην τηλεόραση, σε αγώνες όταν δεν παίζατε εσείς, θα την έχεις παρακολουθήσει και σε άλλα παιχνίδια τα έβλεπες. Άλλωστε οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Θέλω ένα σχόλιο σου για την φετινή πορεία της δόξας. Η δόξα, νομίζω ότι φέτος ήταν καλύτερη ομάδα από τον Καραϊσκάκη. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ψηλότερα, γιατί δεν είχε κακό ρόστερ, θα το πω έτσι ανάποδα. Το ρόστερ ήταν αρκετά καλό για την κατηγορία, έτσι. Τώρα, στην πορεία, τα αποτελέσματα δεν τη δικαιώσανε να πάρει τη θέση αυτή που έπρεπε να πάρει. Δηλαδή, εγώ περίμενα τη δόξα να είναι μέσα στην εξάδα τουλάχιστον. Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι αδείξε τον εαυτό της που κινδύνευε μέχρι την τελευταία αγωνιστική? Αδείξε τον εαυτό της, γιατί κάτι αποτελέσματα που ήρθαν πάρα πολύ περίεργα, ας πούμε τώρα, να μην αναφερθώ ονομαστικά, αλλά έδειξε κάποια παιχνίδια ότι μπορείς να κερδίσεις. Πήγε μες στο Διαγόρα, έβαλε 3 γκολ. Πήρε κάποια άλλα παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή, άλλωστε ήταν καλά, έδειχνε το ανάστημά της δηλαδή. Και σε άλλα παιχνίδια δεν ήταν η δόξα αυτή που βλέπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Είχε σκαμπανεβάσματα δηλαδή. Σκαμπανεβάσματα όσον αφορά στα παιχνίδια και στον τρόπο παιχνιδιού. Οι ποδοσφαιριστές νομίζω ήταν οι ικανότατοι, αυτοί που ήταν. Ξεχωρίζεις κάποιους ποδοσφαιριστές αυτό το ρόστερ που, σαν Αντώνης Καζδοβασίλης, θα έλεγες ότι η δόξα πρέπει να κρατήσει ένα βασικό κορμό για τη νέα Super League 2 που θα δυναμώσει και όλες ανεβαίνουν, Πασεραϊκός, Καβάλα, θα και άλλες ομάδες? Δηλαδή, ξεχωρίζεις 4-5 παίκτες, να μου πεις? Να σου πω την αλήθεια, γιατί και πέρσι που ήμουν στον Καραϊσκάκη, υπήρχε μια ομάδα με ένα πολύ καλό κορμό, ο οποίος είχε χτιστεί κάποια χρόνια πριν. Και πέρσι, για τους ΑΒ λόγου που ήταν οι παράγοντες εκεί πέρα, τις ονομάσεις τώρα κιόλας, τέλος πάντων. Διώξαν κάποιους και θέλουν να κάνουν μια ομάδα καινούργια από την αρχή. Από την αρχή, αυτό είναι το δύσκολο. Ναι. Αυτό. Θέλει όλο, έχει μια διαδικασία. Θέλει δηλαδή να έχεις ένα χρονικό περιθώριο, να στήσεις μια ομάδα και να πας. Ένα-δύο-τρία χρόνια θα κάνω μια ομάδα καλή και πάνω εκεί, σε κάποιους έμπειρους παίκτες, στον κορμό δηλαδή που θα έχεις κρατήσει για να κάνεις αυτό που θέλεις και να πετύχεις, έτσι, γιατί δεν είναι άντε κάνω κάτι, θέμα είναι το στόχο, τι στόχο βάζεις. Δηλαδή βάζεις ένα στόχο να κερδίσεις τα παιχνίδια, να βγεις κατηγορία, να πας όπως ο Ιωνικός, παίζεις το πρωτάθλημα απλά για να υπάρχεις, να βγάζεις κάποια ταλέντα, για ποιο λόγο, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι. Και εμείς φέτος στο Καραϊσκάκη φέραν κάποια παιδιά μικρά από διάφορες ομάδες που τους είχαν πάρει, τώρα μην τα αναφερθώ αναλυτικά, και το ρόστερ αυτό δεν ανταποκρίθηκε. Άρα αυτό που είπατε και εσείς, ότι πρέπει να κρατήσεις μια ομάδα, για να κάνεις μια ομάδα καλύτερη και να χτίσεις μια ομάδα, πούμε έτσι, πρέπει να έχεις ένα καλό κορμό. Αν δεν έχεις γερά θεμέλια, τα ταλέντα δεν πρέπει να έχεις ικανούς παίκτες. Αυτό αποδεικνύθηκε φέτος, παρότι εντάξει υπάρχουν τα COVID, κάθε λίγο σταματούσαμε, υπήρχαν τα προβλήματα, το ένα το άλλο, δεν λειτουργούσαμε, αλλά απ' την άλλη είχαμε και πολλούς τραυματισμούς. Παίζαμε Τετάρτες, παίζαμε Σάββατα. Συνεχόμενα παιχνίδια συνέχεια. Εγώ θυμάμαι ότι παίξαμε ένα παιχνίδι Τετάρτη και την Πέμπτη φύγαμε για να πάμε στην Αθήνα και από εκεί να πάρουμε το καράβι και να φτάσουμε Παρασκευή πρωί στον Εργοτέλη. Συγκρίτη. Παρότι φέραμε διπλό. Και
και να παίξουμε Σάββατο. Το Σάββατο, Σάββατο και να παίξουμε Σάββατο. Θυμάμαι το παιχνίδι γίνω το είχα δει το 0-1. Και ναι. Να παίξουμε Σάββατο, καταλαβαίνεις, σε τρεις μέρες. Δηλαδή κάπου, κάπου λειτουργεί θετικά, κάπου αρνητικά αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Και αυτό που... Γι' αυτό που είπαν, ξεχώρισε από το ρόστερ κάποιους παίκτες που θεωρούσαν ότι πρέπει η Δόξα, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο που μπορεί να και πρέπει να τους στηρίξει, να βασιστεί. Εγώ θα σταθώ πιο περισσότερο στα παιδιά της Δόξας που είναι. Τους δραμινούς εννοείς. Τους δραμινούς και που είναι κάποια ταλέντα και πρέπει σε αυτά τα παιδιά να δώσουν ευκαιρίες περισσότερες. Δηλαδή, Παπαϊωάννου, Πετρίδη στο δεξιμπάκ. Ο Παρασκευάς, που έπαιζε βασικό σε πολλά παιχνίδια φέτος. Τον είχα στην ΚΑΠΑ 19 χρόνια που ήμουν εγώ. Α, τον είχε στη... Που είχα κάνει εγώ την ομάδα. Και δεν ήθελα να πάω στην πρώτη ομάδα που τον πήρω, γιατί είχε γίνει με τους παίκτες αυτά και το έριξαν όλα σε μένα. Γιατί εγώ δεν έφταιγα σε εκείνο το θέμα. Άλλοι φταίγαν και την πλήρωσα εγώ. Ναι, τότε με τον Άρη που έγινε με το Άρη, θέμα ναι. Με το δελτίο, ναι. Ναι. Θέλω και κάποια στιγμή να τοποθετηθείς γι' αυτό, ρε Αντώνη. Είχαν ακουστεί τόσα τότε, πέσαν τα βέλη πάνω σου που θεωρώ ότι Κωστένογλου προπονητή είχαμε. Δηλαδή, τι να πω τώρα, είναι διαδικασία. Δηλαδή, ο Καζοβασίλης έφταιγε που δεν. Εντάξει, κάποιο θα πει στη λογική ευθύνη. Όλοι φταίνε μέσα. Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά... Εγώ δεν έβγαλα την ουρά μου απ' έξω και είπα ότι παίρνω κι εγώ μερίδιο ευθύνη. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό, γιατί στην ομάδα υπάρχει ο γενικό αρχηγό, ο βοηθό που ήταν ο Σπυρκλίδης. Ο βοηθός του προπονητή, λες. Ναι, ναι, ναι. Προπονητής και είχε και άλλους δύο συνεργάτες στον πάγκο. Έτσι. Οι οποίοι αυτοί είπαν ότι μιλήσανε τον Ιωσήφιδη που ήταν ο τεχνικός διευθυντής και ο Ιωσήφιδης είπε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο Μπαϊκαρά παίζει σαν Έλληνας, έχει ταυτότητα ελληνική και ναι. Παίζει σαν Έλληνας κανονικά. Και αυτοί ποντάρανε εκεί και τον ξεκινήσαν από την αρχή στο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, και μετά μου είπε ο Μπύρος, μου φώναξε και μου λέει εντάξει, πάρ' το πάνω σου λέει. Γιατί με πέρανε και κάποια από τα ράδια και αυτά και ξέρω εγώ να μιλήσω. Ναι, όλοι λέγανε. Μην κρύβεσαι, λέει. Και λέω, ναι, εγώ ναι. Να κρυφτώ, για ποιο λόγο να κρυφτώ. Δεν έχω καμία ευθύνη. Και μετά μου λέει ο Μπύρος, πάρ' το πάνω σου, λέει, φύγε από την ομάδα τώρα και το χρόνο θα σε ξαναπάρω. Και την άλλη χρονιά του λέω, δεν θέλω να έρθω στην πρώτη ομάδα. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πάω στην ΚΑΠΑ 19. Θες να με βάλεις εκεί, να αξιοποιήσουμε την ομάδα, να βρούμε ταλέντα να μαζέψουμε από τον ομό. Και όντως, όταν πήγα, είχα βρει 8 άτομα μόνο στην ομάδα. Στην ΚΑΠΑ 19. Δεν υπήρχαν και άτομα. Χτίσατε μια ομάδα από μηδέν. Με μηδέν. Α, ήταν δική σου επιλογή να πας στο ΠΑΣΟΚ ΚΑΠΑ 19. Σου είπανε πάρ' το πάνω σου να φύγεις ναι, εσύ ενώ φταίγαν άλλοι. Δεν θέλω και μετά. Μετά ξανα... Και μετά πήρε το λαδάκι. Ναι, μπράβο, ναι. Μετά πήρε ναι. Το λαδάκι. Δεν του είπα. Yes. Λέω δεν θέλω να έρθω στην ομάδα, λέω. Σαν γενικό αρχηγό. Εγώ θέλω να είμαι στην ΚΑΠΑ 19. Θέλω να με βάλει στην ΚΑΠΑ 19. Να σου φτιάξω την ομάδα, την οργανώσω και θα είμαι τεχνικό διευθυντή, γενικό αρχηγό. Τα πάντα στην ΚΑΠΑ 19. Δεν ήθελε άλλο να μπλέξει μετά. Δεν ήθελα να πάω άλλο. Γιατί ναι. Πικράθηκε από εκεί. Ναι, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που πήρα. Σου... Ναι, τη ρετσινιά ναι. Την κολλήσανε πάνω μου. Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτό το κομμάτι επάνω βρήκα 9 παίξω τα γύρισα. Και μου λένε, μου πήρα μια μέρα πριν και μου λένε το πρωτάθλημα ξεκινά σε μια εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε παίξει. Ναι. Πού να βρει μια εβδομάδα. Δεν μπορεί να το πείτε δύο εβδομάδε πιο μπροστά να οργώσω τη δράμα, πούμε, να την ψάξει, να ψάξω τα ταλέντα. Γιατί ήξερα και κάποια παιδιά που παρακολουθούσαν και αυτά. Και φτιάχνω ένα ρόστερ και ψάχνω παιδιά από τη Δράμα και είμαι νομίζω ο μοναδικός που όταν έφυγα από τη Δόξα τους έκανα και μια έκθεση για ποιους παίκτες πρέπει να ανεβάσουν, να προωθήσουν όπως κάποιους από αυτούς τους κάνανε, κάποιους δεν τους κάνανε και δεν μπορούσαν να γίνουν και όλοι. Αυτό θέλει είπαμε, χρόνο και τους είπα ποιο παιδιά υπάρχουν ταλέντα στον νομό που μπορούν να μαζέψουν. Του άφησα έκθεση όταν έφυγα πλέον από την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Και κάναμε πάρα πολύ καλή πορεία. Είδαμε ότι στηρίχτηκαν. Σε όλη την τάξη, νομίζω. Κάναμε πάρα πολύ καλή πορεία και την χρονιά. Με τον Αθανασιάδη είχα και τον Γιώργο, τον γυμναστή, το παιδί, τον Λαζαρίδη. Ο Χρήστος ήταν ο προπονητής. Θα τον έχω την άλλη εβδομάδα για τη δόξα. Ο Χρήστος ήταν ο προπονητής. Παιδί και καλός προπονητής. Και εντάξει, το βοηθούσε και εγώ. Και αυτό μου έλεγε ότι σπά αυγά και κάνει ομελέτα. Μου λέει σε παραδέχομαι για τέτοια. Έχω μάθει πολλά από σένα. Τον ευχαριστώ γιατί μου έγραψε μια μέρα ένα μήνυμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Και η ομάδα που είχαμε φτιάξει δεν είχε δεχτεί γκολ στον πρώτο γύρο. Ναι, το θυμάμαι, εξαιρετική πορεία. Ναι, ναι. Και τραυματίσαμε δεύτερη στο πρωτάθλημα. Και με παίχτες που στηρίχθηκε η μεγάλη ομάδα. Αυτό που λες, ο Παρασκευάς φέτος έβγαλε όλη τη χρονιά ναι. Βασικό μπάκο. Ο Παϊωάννου πήρε χρόνο. Ο Τάσιος, ο Πετρίδης. Παιδιά αυτά, ταλαντούχα. Έτσι τα παιδιά αυτά εδώ πέρα. Θεοδοσιάδης ο τερματοφύλακας. Πρέπει να τους δώσουν χρόνο. Για να μπορέσουν. Ναι, αλλά μπορούν να πάρουν αυτό το βάρος, Αντώνη. Χρειάζονται και μια στήριξη. Αυτό που γνωρίζω, τι είπα, ότι πρέπει να πάρουμε έμπειρους παίκτες. Ναι. Τι έλεγα για τον Καραϊσκάκη. Είναι... Για να κολλήσουν οι νέοι δίπλα στους παλιούς, τους έμπειρους. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι στη Δράμα, γιατί λένε υπήρχαν ταλέντα. Και εγώ είπα ότι ταλέντα υπήρχαν και ταλέντα υπάρχουν. Απλά. Δεν αξιοποιούνται. Γιατί παίρνει κάποιο παίκτη η Ξάνθη από εδώ πέρα, γιατί παίρνει ο Ολυμπιακός κάποια ταλέντα. Με πήραν προχθές από τον Ολυμπιακό
Μου λένε υπάρχει δράμα ένα τερματοφύλακας που είναι εκεί τόσο χρονών, είναι από την τάδο μέρος, τόσο και πολλά. Ψάξε να το βρεις και τέτοια. Το βρήκα σε 5 λεπτά, του πήρα τηλέφωνο, ποιος είναι, τους είπα, μου λέει ναι αυτός, γιατί να το παίρνει 12 χρονών. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα προσωρινά να μείνει μέσα σίγουρα σε καταστάσει του στο Ρέντι, αλλά γιατί να βρίσκουν, θα μου πεις αυτό, αλλά έχουν και ένα κόστος. Πρέπει να έχεις άτομα, πρέπει να έχεις έμπειρους ανθρώπους. Πώς εμφανίζεται από το Ολυμπιακό, μάθανε για ένα παιδί 12 χρονών και επικοινωνήσαν μαζί σου. Πώς γίνεται δηλαδή. Αν νομίζω σε λέω ψέματα, α πούμε και το όνομα στο τέλος, για να μην το πούμε τώρα. Όχι, σε πιστεύω, φαντάζομαι ποιο είναι το όνομα, το πιστεύω αυτό που λες. Δηλαδή, αλλά λέω πώς λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό είναι δηλαδή, πώς επενδύουν. Και εμείς εδώ πέρα τους έχουμε δίπλα και τους αφήνουμε έτσι να χάνονται. Τώρα γι' αυτό θα πω και κάτι άλλο για μένα, δεν πενεύω τον εαυτό μου. Σε αυτό το κομμάτι, στο σκάουντινγκ δηλαδή και στους παίκτες, στα ταλέντα, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ σε καλό σημείο. Γιατί το 2015 όταν ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής στις εθνικές ομάδες, στη Βόρεια Ελλάδα, από 150 παιδιά ξεχώρισα 22. Και κάναμε προπονήσεις στην Πέρνη εκεί ένα διάστημα μέχρι να μπούμε να παίξουμε στο πρωτάθλημα με τη Δυτική Μακεδονία και με την Κεντρική Μακεδονία. Και μετά από την Κεντρική Μακεδονία και από τη Δυτική Μακεδονία διάλεξα παίχτες και κάναμε μια ομάδα με τους δικούς μας από εδώ που είχα παιδιά, 11 παιδιά από τη Δράμα, από τη Δόξα, από τις Ακαδημίες Δόξας. Και πήγαμε στα Γιάννα και παίξαμε τον τελικό. Αυτό έγινε, ήταν πανελλαδικό το τουρνουά που έγινε και πήραμε την πρώτη θέση. Δεν λέω πήρα. Ναι, πήρε η ομάδα, ναι. Πήραμε την πρώτη θέση στις παιδες και την δεύτερη θέση στους νέους. Με δικά μου παιδιά, τα οποία ταλέντα τα διάλεξα εγώ στο τέλος, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία. Αντώνη, βλέπουμε πόσο μεράκι μιλάς για το ποδόσφαιρο και επειδή σε ξέρω χρόνια. Γιατί πάω, γι' αυτό είμαι. Να σου πω κάτι. Και γι' αυτό επέτυχα και έφτασα εκεί που έχω φτάσει. Και επειδή σε ξέρω χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου έτσι. Είναι προπονητής, τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός, σκάουτερ. Αν σου έλεγα ότι σε πάνε σε μια ομάδα, θέλουν σε μια ομάδα τώρα οργανωμένη, με σωστή λειτουργία, οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που τώρα που μιλάμε, ο Αντώνης Καστοβασίλης, ποιον από αυτούς τους ρόλους νιώθει πιο κοντά του και νιώθει ότι είναι πιο δημιουργικός περισσότερο από τον άλλον? Γιατί έχει περάσει από όλους τους ρόλους του ποδοσφαίρου. Θέλω να το ξέρω αυτό. Λίγο το 2001 μέχρι το 2003. Ήμουν στον Ολυμπιακό με το Λεμονί. Με είχε στο τμήμα το σκάουντινγκ και βοηθό του μέσα στα αποδυτήρια. Μου έλεγε: ό,τι βλέπεις θα μου λες την προπόνηση αυτά. Και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είχε δημιουργήσει εξαιρετικές χρονιές σε Ολυμπιακό. Ναι, θυμάμαι. Εντάξει, πρωταθλήματα, λοιπόν, κύπελα. Και είχαμε παίξει και στον Ολυμπιακό με το Λεμονί μαζί και στο Λεβαδιακό 4 χρόνια μαζί. Λοιπόν, και έλεγε: ό,τι βλέπεις θα μου το λες. Πήγαινα ταξίδια και έκανα σκάουντινγκ για παίκτες σε τουρνουά, σε πολλά τρία, στη Λαμάγκα, στην Ισπανία και πάρα πολλά έχω πάει. Και πήγαινα και Champions League και παρακολούθησα τις ομάδες που παίζαμε, τους αντιπάλους. Και τους χώμουν. Τους αντιπάλους του Ολυμπιακού τώρα στο Champions League. Ναι. Πήγαινα, ας πούμε, στη Manchester United. Έμπαινα μέσα με το Ferguson που είχα πάει τρεις φορές. Με το Ferguson καθόμασταν δίπλα, με περιποιηθούμε, μου βάζαν ταυτότητες εδώ πέρα, κάρτες και τέτοια. Να πάω στο θέατρο, να φάμε. Άλλο επίπεδο στα μουσεία. Σαν να είσαι, πηγαίνεις να βρεις θέατρο, κινηματογράφο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Έχω πάει σε πόσα μέρη, Ισπανία, στην Γαλλία, τέλος πάντων. Δεν μου λες ποιο ρόλο πιστεύεις ότι σου ταιριάζει πιο πολύ. Εμένα πιστεύω ότι με ταιριάζει πιο πολύ. Να είμαι γενικός αρχηγός και το τμήμα το σκάουντινγκ. Μάλιστα. Και θα πω παρότι και έχω κάνει και σε αλφαθηνική, το διαβάστε εδώ πέρα στον Ακράτο, όταν ήταν αλφαθηνική, έκανα προπονητική. Και αυτό που είπαμε, το πτυχίο προπονητή που έχει σου UEFA Αλφα και κάποιοι άλλοι που είναι σε ομάδες δεν έχουν για να αγκαζώσουμε το πτυχίο σου ουσιαστικά στον πάγκο. Τι να κάνω. Γραφώσουν εσύ σαν προπονητή, ενώ είσαι γενικός. Τα έχουμε δει για αυτά. Εγώ όμως, επειδή δεν θέλει να μιλά πολύ για αυτό. Και στη Δόξα είμαι ο μόνο άχαστο προπονητή που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι. Ναι. Τη χρονιά που. Ποιον είχε αντικαταστήσει τότε που έφυγε ο Παπαδόπουλος? Μπράβο, Παπαδόπουλος, ναι. Λοιπόν, και παίζαμε με την Επανομή εδώ πέρα και είχα αναλάβει την προπόνηση όλη τη βδομάδα. Εγώ την προπόνηση στα παιδιά και στο παιχνίδι. Και το παιχνίδι που έστεισα, ας πούμε, την ομάδα. Και κερδίσαμε 2-0 εδώ. Ένα γκολ του Ταραλίδη και το δεύτερο δεν θυμάμαι ποιος το έχει βάλει. Λοιπόν, και κερδίσαμε 2-0. Και είμαι ο μόνος άγχος προπονητής. Καλό στατιστικό. Λοιπόν, Αντώνη, πριν συνεχίσεις, γιατί δεν θέλεις να τα λες εσύ, αλλά εγώ θα τα πω και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Τη χρονιά που ήσουν γενικός αρχηγός στη Δόξα, θυμάμαι μια μέρα, γιατί εντάξει, είχες πολλά στο κεφάλι σου, μιλούσες με πολλούς. Ήθελα να σε γνωρίσω πιο καλά τότε που δεν γνωριζόμασταν τόσο καλά. Και ήρθα μια μέρα, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, στα γραφεία της Δόξας για να μου κάνεις μια παρουσίαση, να μου πεις
πώς λειτουργεί το πράγμα, τι κάνεις. Εγώ στη ζωή μου τόσα χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ 20-25, τέτοια οργάνωση και τέτοιο τρόπο λειτουργίας που είχες με τα βιβλιαράκια σου, με το ημερολόγιο σου, με τα ραντεβού σου, με τα στατιστικά των παιχτών, δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες. Το λέω γιατί είναι αλήθεια. Είχα έρθει στο γραφείο, δεν ξέρω αν θυμάσαι τη μέρα. Πώς δεν θυμάμαι. Μήκες φωνάξεις στο γραφείο, καθίσαμε, πια με καφέ, είχα καθίσει μία ώρα και είχα πάθει σοκ γενικότερα από τον τρόπο μέχρι και ο στυλός, το που ήταν τοποθετημένος, το είχες και αυτό μέχρι σε ακρίβεια. Και έλεγα, μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου πραγματικά. Δηλαδή υπήρχε μία οργάνωση, μία λειτουργία, ένα σωστός τρόπος σκέψης που αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο. Βλέπω τώρα γενικούς αρχηγούς πώς λειτουργούν, οι οποίοι δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά θέλω να πω παίζει ρόλο πώς στείνεις ένα πράγμα και πώς θέλεις να το προχωρήσεις. Δηλαδή ήξερες από την πρώτη ώρα που πήγαινες στο γραφείο μέχρι την τελευταία τι πρέπει να κάνεις ένα λεπτό. Για μένα αυτό είναι πολύ βασικό. Για να πετύχεις, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά ισχύει, Αντώνη, για το τα λέτε έτσι. Όχι, Αντώνη, μου ήρθε τώρα. Είναι κάτι που είναι πραγματικότητα. Μου ήρθε γιατί θυμάσαι την εικόνα που σε πήρα τηλέφωνο και ήρθα στα γραφεία. Νομίζω Σάμιου ήταν, δεν θυμάμαι. Ήταν επί Σάμιου που είσαι γενικός αρχηγός και φορτωμένος με όλο το κομμάτι, γιατί δεν υπήρχε τότε άλλο team μεγάλο να σε βοηθάει δίπλα ή οτιδήποτε άλλο. Και ήθελα να δω πώς λειτουργεί το σύστημα. Έμεινα μια μισή ώρα στα γραφεία και ειλικρινά είχα πάθει σοκ. Λέω δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Δεν υπήρχε άλλο δηλαδή που λες. Το team που υπήρχε, αλλά υπήρχαν κάποια άτομα που ήμασταν, ας πούμε, στην παραδείγματος χάρη τώρα. Εγώ ήμουν γενικός αρχηγός, ήμουν γενικός τεχνικός διευθυντής. Ήμουνα, τι δεν ήμουνα, φροντιστής που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ, παραγγελίζει τα ρούχα για τους παίκτες, για αυτά που παίρναμε, φέραμε παίκτες. Πώς παίκτες φέραμε και τι παίκτες φέραμε μετά τη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα στη Super League, που έπαιξε τα μπαράζ και βγήκε. Απίστευτο, ναι, πραγματικά. Έτσι. Δηλαδή ήθελα να το πω αυτό γιατί αυτό το ένιωσα και το είδα και σε είδα και στον Ακρίτα που τελευταία συνεργάστηκε με τον Γιώργο τον Παπούτσι. Και πήγες και βοήθησες και τα παιδιά εκεί. Ναι, βοήθησες και τον Παπούτσι όσο μπορούσα. Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια εκεί κάποιες μέρες. Φυσικά πάντα φιλοκερδός. Και τώρα, όπως βλέπετε, κάνουμε αυτό πέρα το πρόγραμμα που έχουμε εδώ πέρα, τον γενικό αθλητισμό. Μου αρέσει να βοηθάω παιδιά. Πες μου λίγο κάτι για αυτό το πρόγραμμα, να βλέπουμε και την αφίσα εδώ αυτό που είναι... έχει ετοιμάσει μα τη δείχνει καμπέλα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το έχω κάνει τώρα τρία χρόνια συνεχόμενα. Είχα σταματήσει τώρα δύο χρόνια για διάφορα με τον κορονοϊό και αυτά δεν μπορούσα να κάνει κάποια δράση. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα στον Ιούλιο θα είμαι στο Δήμο Προσοτσάνης, θα κάνω 5 event εκεί στην Καλυθέα, στην Προσοτσάνη και στο Φωτολίβος. Ποια χρονική περίοδο θα γίνουν αυτά? Αυτό θα γίνει από τις 16 του μήνα, όπως βλέπετε εδώ πέρα και λέτε ότι είμαι και οργανωμένος. Λοιπόν, από τις 16, 17, 18, 19, 20 είναι για 5 μέρες αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, και έχουμε μετά και κάτω το Δήμο Νέστου Χρυσούπολης που είναι και η γενέτερα μου εκεί πέρα που μεγάλωσα και εκεί γεννήθηκα μάλλον, γιατί στη Δράμα μεγάλωσα και ανδρώθηκα εδώ πέρα. Δεν θα ντραπώ, θα το πω. Μεγάλωσα στο ορφανοτροφείο Δράμας, δεν ξέρω όσοι το ξέρουν και δεν το ξέρουν. Και αυτό ίσως είναι και ένας λόγος που με οδήγησε να έχω κάποιο καλό χαρακτήρα και να έχω και αυτά όλα που μου αυτό είπατε. Αυτό να το ακούνε κάποιοι, γιατί εσείς πραγματικά έκανες μια καριέρα, έχεις αφήσει το στίγμα σου, το όνομά σου και είναι πολύ σημαντικό που το λες. Εγώ το ήξερα, αλλά από τη στιγμή που ήθελες να το αναφέρεις, καλά έκανες και το είπες. Γιατί μου λένε όλοι, καλά, στη Χρυσούπολη ήσουν και γεννήθηκες στη Χρυσούπολη, στη Δράμα, πώς ήρθες? Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό τώρα. Εντάξει, μου λέει πώς ήρθες στη Δράμα. Ήρθα εδώ στη Δράμα για του ΑΒ λόγου. Και με βάλαν στο ίδρυμα, στο φανατροφείο. Γι' αυτό και νιώθεις και αρκετά δραμηνός. Ναι. Είναι εντάξει, άλλο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη μάνα μου, και δεν είναι στη ζωή τώρα αυτή τη στιγμή και δεν ζει, που με έβαλε εδώ πέρα. Γιατί μου λένε: έχεις κακία με τη μάνα σου ή με το. Καμία, ίσα-ίσα. Ευγνωμονώ τη μάνα μου γιατί με έβαλε εδώ πέρα και έγινε αυτό που έγινα. Γιατί αν είμαι στο χωριό μου, στη Χρυσούπολη. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα. Μπορεί να γίνομαι ένας αλήτης, ξέρω. Τι να πω. Το ποδόσφαιρο πώς κέρδισε, από μικρός δηλαδή, έτσι, το μικρόβιο. Ήταν κάποιος προπονητής, κάποιος τώρα που. Όχι, θέλω να μου το πεις αυτό, ναι, πώς ξεκίνησε ναι, η ιστορία. Το πούμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Ήμουν στο ορφανοτροφείο, όπως σας είπα, έτσι. Ήμουν 12 χρονών, 13. Και. Μπορεί να είμαι και 14 τώρα εκεί πέρα, έτσι. Ναι, εντάξει, εσύ γίνεται τις ηλικίες. Το ξενοδοχείο, το Απόλλων, δεν ξέρω αν θυμάστε, τώρα έχει κλείσει. Το θυμάμαι σαν όνομα, δεν το και μικρό ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο, το Ξενία. Yeah. Εκεί σε αυτά τα δύο τα ξενοδοχεία κάναν δύο ομάδες και παίξανε. Ξενία με τον Απόλλων. Με τον Απόλλων, ναι, το ξενοδοχείο. Κάναν δύο ομάδες και παίξανε μαζί. Ναι. Και δεν συμπληρώνανε. Και μου λένε, μικρέ, παίζεις μπάλα. Λέω, εγώ δεν παίζω μπάλα. Έλα να παίξει, μου λέει. Δεν συμπληρώνανε αυτοί. Πάω εκεί, με βάζω μέσα και παίζω. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο συγχωρεμένος ο Θοίδης, τώρα και ο Ξούλης, ο Κυριακίδης, μου ήρθαν και με πλησιάσαν και μου λέει, μικρέ, σε ποια ομάδα παίζεις? Λέω, πουθενά. Έλα, μου λέει, δεν παίζεις, δεν μπορεί να μην παίζεις πουθενά. Λέω, δεν παίζω πουθενά.
αφού έχεις δελτίωση στη δόξα. Λέω, όχι, δεν έχω δελτίωση στη δόξα. Λέω, γιατί δεν μπορώ να παίξω εκεί πουθενά. Γιατί λέω, ο διευθυντής δεν μας αφήνει εδώ στο ίδρυμα να πάμε έξω. Ποιος είναι ο διευθυντής σου, μου λένε. Λέω, τώρα τι να σας πω, κύριος Λέτρος, πώς λεγόταν. Μου λέει, θα έρθουμε μια μέρα να το γνωρίσουμε. Τώρα λέω, τώρα τι μου λένε, εγώ 13 χρόνια, 14 χρόνια παιδί. Και αυτοδίδακτο ταλέντο, μόνο σου μπάλα. Ναι. Δεν, Μου λένε, τώρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν παίξει και ο Θοίδης και στον Άρη Δράμα, στον Παδραμαϊκό, ξέρω εγώ, και ο Σούλης, ο Κυριακίδης. Λοιπόν, αυτοί είχαν παίξει το ποδόσφαιρο και από κάτι που είδαν από μένα, ίσως να τους κέρδισε, ας πούμε, και σου λέει, αυτός έχει ταλέντο να γίνει καλύτερος παίχτης. Τέλος πάντων, μου λέει, θα έρθω μια μέρα, σε πάρουμε για την προπόνηση. Ήρθαμε, πήραν την προπόνηση. Ήμουν τότε στο Τσικό, τότε ήταν Τσικό, δεν υπήρχε K19, K17, K15, τώρα όπως είναι τώρα οι κατηγορίες που τα χωρίσαν. Πήγα στην προπόνηση, έκανα μια προπόνηση. Μου λέει, θα έρθεις κάθε μέρα. Μετά εγώ το έκοβα με τα πόδια, πήγα από το ορφανοτροφείο, πήγαινα μέσα τα πέφκα και έβγαινα στο εθνικό, το γήπεδο. Και έτσι έφτασα σε ένα σημείο. Μετά ήρθε κάποια στιγμή ήταν ο Τσοκαταρίδης, με τον Τσοκαταρίδη. Από τους μικρούς πήγαινα και έκανα με τη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, 15 χρονών. 15 χρονών έκανα με τη μεγάλη ομάδα. Ναι. Που τότε ξέρουμε τι ήταν στη δόξα να κάνει τη μεγάλη ένα ομάδα. Χρόνο δεν είχα καθίσει. Τα δεδομένα τώρα. Ένα χρόνο είχα καθίσει. Θυμάμαι, παίζαμε τα Λευκόγια με κάτι περιθώρι, κάτι τέτοια χωριά παίζαμε, ας πούμε. Δεν το υποτιμώ τους ανθρώπους, απλά λέω ποιους παίζαμε. Και μετά είχε πάρει τους Κοταρίδες και έκανα προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Μετά την επόμενη, το 1974, που είχε γίνει και η επιστράτευση. Αρκετοί λείπαν, ξέρει, φαντάρια αυτά και πάπου με κάνουν επαγγελματία. Κατευθείαν. Και αυτό, μετά από εκεί ξεκίνησε όλη. Και μετά είχε έρθει προπονητή, ήταν ο τέτοιο ο Αρχοντίδης ο Χρήστο. Θεό χωρέστο. Σερέο, σερέο προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, μικρέ, δυστή δεν τρώω. Λέω, τρώω, πώ δεν τρώω. Και με βάλανε σε ένα εστιατόριο στον Πέτρο και έτρωγα. Πέτρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για μένα. Λοιπόν. Και για να έχω καλύτερη ανάπτυξη, ας πούμε. Και μετά, αφού έγινα επαγγελματίας το Δεκέμβριο του 1974, μετά έπαιξα 5 παιχνίδια. Αλλαγές όμως μπήκε. Και μετά την επόμενη χρονιά είχε έρθει ο Γιώργος Κερμενίδης. Και πλέον άρχισα να πηγαίνω σε εθνικές ομάδες. Μετά από πάνω. Άρχισε άνοδος. Ωραία πράγματα που θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Ένα μικρό διάλειμμα στη μέση της εκπομπής. Και σε 1-2 λεπτά είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Αντώνη Καστοβασίλη. Γκολ και θέαμα και πάλι μαζί σας, δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάντα εδώ στο φιλόξενο χώρο στο καφέ Ναβαρίνο. Εδώ θα φιλοξενούμαστε όλο το καλοκαίρι για τις εκπομπές γκολ και θέαμα. Μπορεί να έχει ζέστη, αλλά είναι ωραίος ο χώρος. Ναι, Αντώνη, έχει λίγο δροσούλα, μας φυσάει λίγο, ωραία. Περνάει η ώρα και περνάει πολύ ευχάριστα μαζί σου. Μιλούσαμε μισή ώρα και δεν κατάλαβα και εγώ πώς πέρασε η ώρα με τόσο ωραία πράγματα που είπαμε. Πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε για το ωραίο πρόγραμμα που μου είπες για το Προσοτσάνι, Φωτολίβος, αυτά που ετοιμάζεις και να σε κάνω και 2-3 τελευταίες ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Τι θέλω να κάνω περισσότερο, ναι. Τι θα μου άρεσε να κάνω περισσότερο. Σας είπα γενικός αρχηγός ή κάτι άλλο. Αλλά μου αρέσει. Θα μείνει στο Καραϊσκάκι φέτος, δεν ξέρω, υπάρχει συνεργασία για τον χρόνο, γιατί εκεί σε έχω να, να σου το πω μετά, μην το πω στον αέρα, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Α, δεν θέλεις να πεις, εντάξει, ωραία. Για να ξέρουν και οι Δραμηνοί, γιατί μπορεί να σε ξαναδούμε στη Δράμα κάπου. Μπορεί. Σε κάποιο πόστο. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχεις κλείσει πάντως ακόμη, δηλαδή για να είσαι του χρόνου και εκεί. Ναι, αυτό τουλάχιστον πες μας. Δεν τώρα κάποιες κουβέντες που δεν πρέπει να τις πω. Τέλος πάντων. Δεν έχεις κλείσει πάντως. Γι' αυτό δηλαδή. Όχι, όχι. Ναι, εντάξει, ωραία, αυτό να ξέρουμε. Έχω μαζέψει τα πράγματα μου πάντως. Τα έχω σε ένα σημείο. Εντάξει, μαζεμένα είναι. Οπότε. Και ναι, κάποια στιγμή. Ωραία. Ή θα μείνω ή θα φύγω. Με μαζεμένα πράγματα δύσκολο το βλέπω να μείνει, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε για το. Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις με διάφορες ομάδες. Θα δούμε που θα πάω. Τώρα ακόμη δεν έχω αποφασίσει. Λίγο να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει στη Δράμα το πλάνο σου, είναι και η Δράμα. Πάντα. Πάντα. Η Δράμα ναι. Πάντα. Πάντα. Γιατί εντάξει, δεν έχω παράπονο. Ο κόσμος με αγαπάει. Εδώ το εισπράττω. Τώρα που λείπω, ας πούμε, και όταν γυρίζω μετά από λίγο διάστημα, τώρα όπως είχα φύγει τον Αύγουστο και ήρθα τώρα που ήταν ας πούμε, ο Μάιο, αρχές Ιούνιου. Ήταν ένα αρκετό διάστημα μεγάλο, ας πούμε. Τι όλοι με βλέπουν τώρα. Όταν ήρθες με τον Καραϊσκάκη και ήσουν στον πάγκο
αντίπαλος της Δόξας, ήταν ένα περίεργο συνέστημα για σένα? Ήταν πάρα πολύ περίεργο το συνέστημα, γιατί μου είπε, φώναξε κάποιος από τον πάγκο και λέει, από πίσω από την κερκίδα, και μου λέει, Αντώνη, γυρίζω, κοιτάζω, λέει, λάθος πάγκο κάτσε. Καλό, πολύ καλό. Ναι. Πες μου για αυτό το πρόγραμμα να ακολουθήσουμε λίγο. Έχει τίποτα άλλο, ή είναι αυτό το λίγο προ τα αυτό το πρόγραμμα είναι. Γι' αυτό ξεκινήσαμε προηγουμένως, πάλι δεν είχαμε τελειώσει. Ναι. Ότι πέρα από το γενικό αρχηγό, μου αρέσει να ασχολούμαι με παιδιά, να βοηθάω παιδιά. Αν κάποιο αξίζει, όντως πραγματικά. Με πήρε ένα προθέσιο φίλο μου, στείλει ένα μήνυμα και μου λέει, Δραμηνός από εδώ, και μου λέει: έχω ένα παιδί που είναι 16 χρονών. Αν μπορεί να τον πα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι να τον πα στον Ολυμπιακό. Ναι. Αν εγώ δεν έχω άποψη για τον παιδί, όποιο κι αν είναι, δηλαδή να δω τι ταλέντο είναι, ας πούμε, σε ποιο βαθμό, δεν μπορώ να στείλω. Σωστό. Κάποιον. Και 16 χρονών δεν παίρνει κανείς παίχτη. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερο τώρα να μπει στο Ρέντι και να πάρει τέσσερα. Είδαμε προηγουμένως, ψάχνουν από τα 12, 13, 14. Σωστό. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Όποιον μπορώ να το βοηθήσω, δεν είμαι. Πόσες φορές ξέρεις τι μου λένε πολλοί φίλοι μου. Να μην το πω τώρα στην κουβέντα. Είσαι πολύ μπιτμαλ. Ναι, 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 εντάξει, ναι, κατάλαβα. Γιατί λέει, δεν παίρνει λεφτά. Μπορεί να κάνει το μάνατζερ να οικονομήσει, να παίρνει από εδώ και στέλνει παίχτε. Δεν πειράζει. Εγώ το κάνω από καρδιά το κάνω. Έχει κάποιου φίλου που στηρίζει. Δεν θέλω. Αλλά όταν όμω. Δεν πάνε σε φίλου μου. Όταν θα σου πω δεν κάνει, μην ασχολείσαι, ξέρω εγώ, ή δεν είναι για πιο πάνω. Ναι. Θέλω να το σεβαστεί. Εάν δεν το σεβαστεί, δηλαδή πρέπει να γίνω αρεστό με όλου. Δεν γίνεται να είσαι αρεστό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το παρουσιάζει η Κρήτη. Εγώ, σου πω την αλήθεια, από εκεί το ξεκίνησα. Το παρουσιάζει η Κρήτη σε παιδιά άπορα ή φτωχές οικογένειες ή με χαμηλόμισθους που δεν μπορούν να πληρώσουν τα παιδιά τους για να πάνε σε οποιαδήποτε δράση έξω. Εγώ κάνω ποδόσφαιρο, έτσι. Στην Κρήτη όμως αυτή η δράση που είναι που κάνουν είναι σε όλα τα αθλήματα. Και ξεκίνησα και κάνω αυτό το, πέρα το πρόγραμμα. Ωραία. Είναι κοινωνικός αθλητισμός. Δηλαδή βάζουμε την εκκλησία μέσα, κάποιο χορηγό θα μπορεί να βοηθήσει για να βάλει κάποια πράγματα τα οποία θα χρειαστούμε για τη δράση αυτή. Γιατί εγώ, όπως είπες και εσύ, πριν σου έδειξα κάτι φωτογραφίες, μου αρέσει να δει από το book μου που έχω και θα το δείξουμε μετά αυτό εδώ πέρα, με το πρόγραμμα, τι ακριβώς παρουσιάζει. Καταρχάς, θέλω να τους πάρω μπλουζάκια, να γράψουν τους χορηγούς που θα δώσουν κάποια χρήματα, θα στηρίξουν, έτσι να το πω καλύτερα. Είναι αλληλοστήριξη αυτό, ναι. Έτσι γίνεται με τη διαφήμιση. Θα βάλουμε τους χορηγούς επάνω. Στο τέλος θα κάνουμε ένα catering, ας πούμε, για να κλείσει η χρονιά. Θα φέρω ένα παίκτη, μάλλον 99% με τον Παρασκευά τον Άντζα θα συνεργαστώ. Πολύ ωραία, Παρασκευά. Ζήτησα να έρθει και νομίζω θα είμαστε ένα πολύ καλό δίδυμο και να προσφέρουμε στα παιδιά. Εγώ το έχω βγάλει σχολή Κάσδο, τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι ο τίτλος μου. Κλείσιμο. Λοιπόν. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Και έχω κλείσει, ναι. να κάνω στην Προσάνη, ναι. Όπως είπα για αυτά. Προσάνη και Φωτολίβος μας. Και Φωτολίβος, ναι. Και Καλυθέα και άλλων δύο μέρη νομίζω. Εκεί θα γίνει κάθε μέρα και σε διαφορετικό χωριό. Ωραία. Στην Δράμα το κάνω εδώ στον κήπο της Δόξης που είναι στο Πλαστικό. Ξέρουμε ημερομηνία. Είναι για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Του Ιούλη, ωραία. Λοιπόν, και έχω κλείσει και ένα στην Ξάνθη, το οποίο θα γίνει ή στην πρώτη εβδομάδα του Ιούλη ή θα το πάμε στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πολύ ωραία. Χαρά στο κουράγιο σου. Θα έλεγα είναι ότι κάτι θα που το αγαπάω. Εγώ σε όλα τα παιδιά, συγγνώμη λίγο να πας. Ναι, ναι. Πριν 10 μέρες ήμουν στην Κέρκυρα. Και πήρα ένα φίλο μου που είχε εκεί πέρα, ο Σφαγιανάκης, ο Γιάννης. Έχει μια ακαδημία. Δικιά του έχει κάνει ακαδημία. Μεγάλη ακαδημία. Και τώρα την έχει κάνει Ακαδημία Ολυμπιακός. Έχει πάρει την άδεια, ας πούμε, και λειτουργεί σαν Ακαδημία Ολυμπιακός. Τον πήρα, Γιάννη, τι κάνεις άλλη μέρα. Είμαι στην Κέρκυρα, θα σε πιούμε κανένα καφέ. Ω, μου λέει, δάσκαλε, τι κάνεις, έτσι ακριβώς, μου λέει. Σφαγιανάκης έπαιξε ένα διάστημα αυτό στον Εθνικό, έχει παίξει στον Αθηναϊκό. Τέτοιες ομάδες είχε πει το παιδί. Εντάξει, μπορεί να δεν είναι τόσο γνωστός. Λέω, είμαι στην Κέρκυρα, να πιούμε κανένα καφέ. Μου λέει, δεν έχω αντίρρηση, κανένα πρόβλημα. Μου λέει, ας σου δείξω μια χάρη. Λέω, τι θέλεις. Μου λέει, αν μπορείς, λέει, θέλω να έρθεις στη σχολή μου να μιλήσεις, λέει, γιατί γίναμε τώρα σχολείο Ολυμπιακού, εγώ την ήξερα πριν σαν ακαδημία δικιά του. Και μου λέει, θέλω να έρθεις να βοηθήσεις, αν μπορείς. Λέω, να κάνω τι, να μιλήσεις λίγο στα παιδιά, να τους πεις κάποια πράγματα και να τους δείξεις και κάποια πράγματα, ας πούμε. Τους έδειξα πώς ξεκινάνε τεχνική, ας πούμε, πώς θα πηδήξουμε στο κεφάλι. Γιατί πέφτανε όλοι με δύο πόδια. Τέλος πάντων. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση πήγα και μίλησα στα παιδιά και τους είπα: πάντα λέω αυτή την κουβέντα, την πρώτη κουβέντα.
Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι σαν το σχολείο. Είναι σαν το σχολείο. Πώς και να πας στο σχολείο και μαθαίνεις αλφαβήτα, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθεις το κοντρόλ, πρέπει να βάζεις καλή υποδοχή, πρέπει να μάθεις να πηδάς καλά κεφαλιά, κάποια πράγματα που χρειάζεσαι. Και όταν έχεις το ταλέντο, νομίζω μετά τα όλα, όλα έρχονται μόνο τους. Αυτό λέω κι εγώ. Η μαγική λέξη είναι αυτό. Ό,τι κάνετε όμως, τους είπα, πρέπει να το κάνετε με αγάπη. Αν δεν το αγαπάτε. Ακριβώς έτσι που το είπα, θα σου πω. Σου λέω, αν να το κάνετε. Γιατί θέλετε να είστε στο δίκιο ή το κάνετε για τις γκομενούλες σας. Ναι, για να βλέπουν, να δίνουν καλή εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είστε κάπου ασχολείστε, είστε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και ξέρω εγώ. Λέω, αυτό ξεχάστε το. Αντώνη, σε τι ποσοστό το δίνεις στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή? Το ταλέντο, το έμφυτο, τη δουλειά, την προπόνηση ή την εξέλιξη? Δηλαδή, αν σε έλεγα να τα βάλεις σε ποσοστά, για να ξέρει και ο κόσμος και ο γονέας, δηλαδή είναι πάνω απ' όλα το ταλέντο, ή τελικά το ταλέντο είναι αδούλευτο ή ουσιαστικά είναι άχρηστο στο τέλος? Γι' αυτό το ρωτάω. Εγώ με αυτό θα ξεκινήσω, ότι πρώτο είναι να έχεις το ταλέντο δηλαδή μέσα. Τώρα εγώ, στα 14 μου, δεν είχα το ταλέντο τίποτα, δεν έπαιζα μπάλα. Εδώ μου πες από μια δοκιμή από δύο ξενοδοχεία που παίξανε, ξεκίνησες να παίζεις μπάλα. Δηλαδή δεν είχες καμία προϋπηρεσία πριν, δεν είχες παίξει πουθενά πιο πριν. Και πάνω σε αυτό δούλεψα. Μετά δούλεψα και ό,τι έκανα το αγαπούσα. Γιατί το βλέπετε και τώρα. Μετά 50 χρόνια ακόμη ασχολούμαι με αυτό. Έτσι. Και νομίζω όμως ότι πρώτα παίζεις το ταλέντο. Και το ταλέντο δίνεις μεγάλο ποσοστό στο ταλέντο, να υπάρχει το ταλέντο δηλαδή. Και πρέπει να το καλλιεργήσεις. Με την πολλή δουλειά μετά. Πρέπει να το καλλιεργήσεις, να δουλέψεις και να το αγαπάς. Να μην πεις, ωχ, τώρα προπόνεις 3 ώρες, πώς θα πας πρώτα, βαριές, ξέρω εγώ, και ενώ πρέπει να στείλεις κανένα μήνυμα τώρα τα παιδιά με τα λάπτοπ και με τα Facebook. Δεν βοηθάει αυτό σίγουρα στην εξέλιξη. Έχεις διακρίνει στη Δράμα να υπάρχουν αυτά τα πολλά ταλέντα? Σας είπα, το διάστημα που ήμουν στη Δράμα, στη Δόξα, και ήμουν και στην ΚΑΠΑ 19, εγώ πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο. Με έβλεπα παιχνίδια τα αριστερικά που ήταν εδώ στην Δράμα. Τα νοσιακά. Και κοίταζα κάποια παιδιά και από εκεί μέσα. Θα σας το δείξω μετά, νομίζω το έχω μαζί μου τότε. Με χαρτί με στην τσάντα μου το έχω. Θα σας το δείξω την έκθεση που έχω παρουσιάσει. Και το έχω πει μια μέρα στον κύριο Καραγιαννίδη εδώ πέρα. Πώς αυτά τα παιδιά που τώρα οι μικροί που παίζουν, από πού ξεκίνησαν και πώς, ποιος τους έφερε μέσα. Λοιπόν. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι με τα παιδιά, εντάξει, έχω πάρα πολύ αγάπη και θέλω να το κάνω και να δουλέψω. Αλλά σου είπα, εάν καθίσεις και βρεις ταλέντα, υπάρχουν. Υπάρχουν, ωραία. Εγώ λοιπόν, το ξαναλέω, πάμε. Το λέω και το ξαναλέω και να σου πω και κάτι. Όταν πήρα το, σε μια εκδήλωση που έκανε η Ένωση Δράμας, η ΕΠΣ δηλαδή Δράμας, το 2015, ήταν που είχα πάρει την πλακέτα σαν ομοσπονδιακός προπονητής περιφερειακός στα Γιάννα που έγινε ο τελικός και πήραμε πρώτη θέση στους παιδες και δεύτερη θέση στους νέους. Και την ώρα που σηκώθηκα να γίνει η βράβευση, ήταν ο Γκιτζίκης για τη βράβευση αυτά, και λέω ότι ταλέντα στο νομό μας υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά να είναι να ασχοληθούμε εμείς που οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ πέρα. Εγώ είχα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είχα 11 παιδιά από τη Δόξα. Όχι γιατί ήταν η Δόξα, γιατί ήταν και ξεχωρίζανε. Ήταν σε πιο ψηλό επίπεδο από ότι ήταν ένα παιδί, ας πούμε, στην Καβάλα ή στην Ξάνθη που βρίσκα πιο παραπέρα ή σε ένα χωριό της Ξάνθης, ξέρω εγώ, κάποια παιδιά. Καταλάβες. Παιδιά, ταλέντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι, γιατί το γράφω και αυτό στην τελευταία μου σελίδα με τον κύριο Φούκιν που κάναμε μια μέρα και του έδειξα την έκθεση. Μα λέω, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και του έδειξα ακριβώς τι ακριβώς αναφέρω και λέω, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει τέτοια έκθεση από κάποιον που ήταν στην ομάδα, είτε στην ΚΑΠΑ 19 είτε στην πρώτη ομάδα και αποχώρησε, να σας αφήσει πίσω. Υπάρχει έκθεση για να ξέρετε πώς θα δουλέψετε και μετά. Και εκεί ακριβώς έχω και τα άτομα που θα μπορούσαν να ασχοληθούν γιατί να τα πάρουν στην ομάδα. Για να συνεχίσω να είναι τα ταλέντα που είχα δει εγώ. Ωραία. Συνεχίζω την κουβέντα με τον Αντώνη Καζοβασίλη. Ένα συγγνώμη από του φίλου τη Καβάλα και θα πούμε κι άλλα, γιατί το αφιέρωμα που θα μας ετοιμάσει ο Θέμης Χατζιαναγνώστου, που μας ετοίμασε μάλλον από το Καβάλα Πάμε Γήπεδο, θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Θέλω να ολοκληρώσω όλα τα κομμάτια με τον Αντώνη Καζοβασίλη. Μιλάμε ήδη 40 και λεφτά, θα το κρατήσουμε λίγο ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
κλείσουμε την κουβέντα γιατί είσαι αστήρευτος. Αν μπορούσαμε να κάνουμε και δύο ώρες εκπομπή, να πάμε μέχρι τις 12 το βράδυ. 50 χρόνια καριέρα τώρα που λέμε. Λογικό, πού να φτάσουν σε μία ώρα. Θα μου υποσχεθείς ότι μόλις τελειώσουν αυτά τα προγράμματα, στο τέλος για να κάνουμε και μία έτσι αναδρομή προς το Τσάνι, Φωτολίβο, σε αυτά που πήγες, θα κάνουμε άλλη μία κουβέντα. Θα έρθουμε κιόλας, να καλύψουμε και θα κάνουμε κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Γιώργο, γιατί με έχει βοηθήσει και με έχει στηρίξει αρκετά σε αυτό το θέμα. Σημαντικό αυτό να το λέμε όταν βοηθάνε οι τοπικοί φορείς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θανασιάδη για τη βοήθεια που μου έχει δώσει πάρα πολύ για τη δράση αυτή που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή του. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι, στα τρία κομμάτια τα τελευταία που δεν σε ρώτησα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον δήμαρχο του Νέστου, τον Σάβα, ο οποίος ο άνθρωπος στήριξε την προσπάθεια πάρα πολύ. Χωρίς να του πω ότι ξέρεις, θέλω να κάνω δημαρχή αυτή τη δράση. Σάβας Μιχαλίδης ο δήμαρχος. Δημαρχή, θέλω να κάνω αυτή τη δράση που θα είναι για παιδιά, θα είναι έτσι αυτό. Μου λέει, μου ακούγεται πάρα πολύ ωραία, το έχω δείξει αυτό. Μου λέει, προχώρησε το πόσο. Τρία κομμάτια ερωτήσεων τελευταία, τρία διαφορετικά επίπεδα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ένα είναι η παλέμαχη, ένα είναι η δόξα, τι μέλλον βλέπει, και ένα για το Euro θα σε ρωτήσω να κάνει μια πρόβλεψη στο τέλο, γιατί είμαι σίγουρο ότι βλέπει τα παιχνίδια τώρα και έχει άποψη για το ποια ομάδα μπορεί να σηκώσει το τίτλο. Όλοι βλέπουν τώρα. Ναι, σίγουρα. Θα τα αφήσουμε στο τέλο αυτό. Πάμε πρώτα με τη σειρά δόξα. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα με τον Καραϊσκάκη και με πολλές ακόμη ομάδες. Δεν υπάρχει ο μεγάλος επενδυτής, δεν υπάρχει ο μεγάλος χορηγός. Έγινε μια προσπάθεια φέτος. Η ομάδα ορθοπόδησε, κρατήθηκε στην κατηγορία. Βλέπεις μέλλον στην ομάδα, γιατί κάθε καλοκαίρι ζούμε τις ίδιες δύσκολες καταστάσεις. Να υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, επενδυτές ενδιαφέρον από Γερμανίες, από Αθήνες. Για τον Καραϊσκάκη. Για τη δόξα, για τη δόξα. Δεν με ενδιαφέρει ο Καραϊσκάκης. Τώρα από ό,τι ξέρω. Εμείς δράμα εδώ για τη δόξα. Ακριβώς. Τι θα έλεγα. Αν είσαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει πάλι η ομάδα, θα βρει δηλαδή πάλι το δρόμο της. Έχεις εμπειρία, ασχολείσαι με την ομάδα, μιλάς με ανθρώπους παράγοντες ή θα έχουμε πάλι τα ίδια. Γιατί κάθε καλοκαίρι πραγματικά έχει καταντήσει, το λέω σε όλους τους φίλους μου αυτό, σαν αρρωστημένη κατάσταση. Να ζούμε κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Σωστά. Λοιπόν, με αβέβαιο μέλλον, αυτό εννοώ τα ίδια και τα ίδια. Το βέβαιο μέλλον. Αυτό είναι που ταράζει τους δραμηνούς και τους κάνει να πούμε να είσαι ανασταλτωμένοι. Φέτος φυσικά κάποια αποτελέσματα δεν άρεσαν και στον κόσμο. Αλλά κανείς από μέσα, όταν είναι δόξα, εδώ πέρα γράφει μέσα δόξα, δεν μπορεί να τη βγάλει από την καρδιά του αυτή την ομάδα. Έτσι, μια ομάδα με τόση ιστορία, και νομίζω το μόνο εύκολο είναι για αυτή την ομάδα να βρει κάποιο χορηγό. Γιατί δεν βρίσκει ένα παιδί, όπως βγήκε το Γιάννη Ντομπύρο. Πρόσεξε να σου πω. Ένα διάστημα που ο άνθρωπος προσέβαινε τα μέγιστα. Να βρεθεί ο κατάλληλος χορηγός. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό το οικονομικό. Ωραία. Και ο Γιάννης Ντομπύρος, να μην πω πάλι γιατί μια μέρα κάτι του λέγα και τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν. Όταν είσαι σε μια δουλειά και χτίζεις, λέει εδώ πέρα, ανοίξεις ένα μαγαζί και επενδύεις, βάζεις 400 χιλιάρια, να μην μιλήσουμε ονόματα και άλλους, και βάζεις 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράδειγμα. Ένα εκατομμύριο, δύο, ξέρω εγώ, έτσι. Και δεν πάει καλά αυτό. Ποιος φταίει. Η κεφαλή. Κεφαλή. Αν η κεφαλή δεν γνωρίζει, εγώ τώρα ανοίγω μια καφετέρια. Βάζει κάποιους που γνωρίζουν. Εγώ ανοίγω μια καφετέρια, έτσι. Ναι. Και έχω άγνοια από τα πώς θα λειτουργήσει. Τι δικά μου, δεν πρέπει να πάρω ένα υπεύθυνο στο μαγαζί που να γνωρίζει από όλα αυτά και να μου διαχειρίσει την κατάσταση. Να διαχειριστεί την κατάσταση αυτό. Σωστό. Εγώ από πίσω θα είμαι και θα βλέπω τα οικονομικά. Άρα είναι θέμα επιλογών και συνεργατών, αυτό λες. Ναι. Πρέπει ο καθένας αυτό που κάνει να έχει γνώση. Αν δεν έχει γνώση, δεν πας πουθενά. Ή βάζει κάποιου που έχουν γνώση μπροστά. Ακριβώς. Θα βάλεις κάποιους άνθρωπους που είναι. Βλέπεις μέλλον. Αυτό απάντησε. Να μην το επεκτείνουμε και κουράζουμε. Ναι. Βλέπεις μέλλον. Στη δράμα βλέπω μέλλον γιατί σου είπα. Υπάρχει το όνομα δόξα. Το οποίο δόξα πουλάει. Τόσο μεγάλο και πουλάει παντού. Και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ωραία, πάμε κομμάτι παλεμάχων. Τι δράσεις έχετε, αν θα παίξετε φιλικά, αν έχετε στήριξη εκεί, αν έχετε γενικότερα βοήθεια. Σταχωρείς, θα πω κάποια πράγματα που σταχωρείς. Πες ό,τι θέλεις, δεν εδώ ελεύθερα μιλάμε. Γιατί. Οι βετεράνοι. Δεν θα λέμε μόνο ευχαριστήσεις, αλλά λέμε και παράπονα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι η συνέχεια δικιά μου, δεν είναι έτσι. Του Στράτζαλ, του Μπανάσα, τώρα θα δικήσω και κάποιου του Αθανασιάδη. Όλοι αυτοί που παίξαν στην ομάδα. Έτσι. Και κρατήσαν πήγαν την ομάδα εκεί που την πήγαν. Και ακόμη εμείς ήρθαμε μετά από την προηγούμενη γενιά τη δόξα που ήταν η μεγάλη δόξα που πήγε τρεις τελικούς. Σωστό. Έτσι. Αυτό έχει μια ροή, μια συνέχεια. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα εγώ προθέσει, παίξαμε τη Δευτέρα. Με τον Παθρακικό, με την Κομωτινή. Φιλικό. Να πω και το αποσκορ. Κερδίσαμε 4-2, για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, κερδίσαμε 4-2 και μου λένε τα παιδιά πρέπει να βάλουμε από 15 ευρώ. Λέει να πληρώσουμε για το τραπέζι. Δηλαδή,
έχω παίξει τη δόξα και θα πληρώνω για να παίξω φιλικό με ομάδες που θα κλείνουμε. Τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε να μας στηρίξουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν εδώ στη Δράμα, έτσι, αν μπορούν να δίνουν κάποιο ή να βγάλουμε κάποια διαρκεία να πουλήσουμε κι εμείς. Και όποιος θέλει στα παιχνίδια που παίζουμε να έρχονται και ο κόσμος, γιατί είναι και ωραία και προσφέρουμε και θέαμα, και να δει ο κόσμος τον παλιό Καζλό Βασίλη, τον παλιό Στράτζαλη, να δει τα ονόματα όλα αυτά που ήταν, ας πούμε, και να έχει μια συνέχεια. Και κάναμε ένα τραπέζι στο Δάφκο προχθές και πληρώσαμε από 15 ευρώ κάθε παίκτη. Για να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν. Φυσικά. Για να τους κάνετε το τραπέζι, εσείς πληρώσατε. Ναι. Αυτό γίνεται ανταπόδοση. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ένας Δήμος ή να μην πω κάτι άλλο, να μην μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν ένα τραπέζι στον τέτοιο και λέει: α, λεφτά δεν μπορούμε να δώσουμε, τριτά δεν μπορούμε να δώσουμε. Ναι, αλλά μπορεί σε κάποιο μαγαζί να κόψει ένα τιμολόγιο και να το περάσει. Έτσι. Ζητήσατε τη στήριξη και δεν την πήρατε, ναι. Δηλαδή ζητήσατε. Και ζήτησα και να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα, γιατί όταν ο άνθρωπος φεύγει, τον ξεχνάμε όλοι. Για τον Γιάννη τον Τζεβερτζή. Για τον Γιάννη Τζεβερτζή. Είπα να παίξουμε ένα παιχνίδι για τον Τζεβερτζή. Λοιπόν, πήρα από τον Δήμαρχο και μου λέει: ο Δήμαρχος δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Το κάνω, λέει, το Σεπτέμβριο και τέτοια. Ωραία. Ναι, είναι στενάχωρες καταστάσεις αυτές, αλλά είναι και οικονομικά οι εποχές δύσκολες. Τώρα, εντάξει, Και οι εποχές δύσκολες, εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα, ούτε θα μεγαλώσω κάποιον. Όμως ορισμένοι μπορούν και ορισμένοι δεν μπορούν. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε εξαντλήσει όλο το χρόνο, Αντώνη, δυστυχώς περάσαμε τα 50 λεπτά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση για το Euro. Μία πρόβλεψη θέλω. Ποιος θα δυστυχώς δεν κουπά. Νομίζω Ιταλία. Ιταλία βλέπεις, ε. Σε δύσκολο σκαλοπάτι είναι. Με Βέλγιο διασταυρώνη, με Ιταλίες. Αλλά βλέπεις Ιταλία. Ωραία, με κάλυψε. Αντώνη, ευχαριστώ για την κουβέντα. Τα είπαμε πολύ ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα να μιλήσουμε. Μου υπόσχεσαι ότι μετά τα τουρνουά θα ξαναμιλήσουμε, ναι, στο τέλος του καλοκαιριού, να πούμε περισσότερα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Θανάση Φυλακτό για την πρόσκλησή του στην εκπομπή Γκολ και Θέαμα. Την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ στον πολύ φιλόξενο και όμορφο χώρο του Καφέ Ναβαρίνο. Εδώ θα γράφουμε τις εκπομπές. Ένα πολύ ωραίο χώρο να τον επισκεφτείτε για να έχουμε την εξέλιξη της εκπομπής όλο το καλοκαίρι. Την άλλη Δευτέρα 10 η ώρα πάλι εδώ να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τον Θανάση Φυλακτό για την πρόσκληση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε να πω όλα αυτά που είναι μια καριέρα, ας πούμε, σε... Λοιπόν, και ευχαριστώ και για τη στήριξη σας που θα έχω στα event που θα κάνω. Ό,τι θέλεις, το Star Βορείου Ελλάδος, πάντα κοντά σου, κοντά σε αυτές τις προσπάθειες. Με τον κύριο το αφεντικό. Που στηρίζει πάντα και τα αθλητικά, οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και τον κύριο Φυλακτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.